Την άλλη πλευρά θέλω να σημειώσω κάτι που είπε ο κύριος Παπαδημούλης, το περί απομόνωσης της Τουρκίας. Ακούστε, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, είναι μεγάλη δύναμη, είναι μεγάλη παραγωγός χώρα και εμπορική δύναμη. Ουδής μπορεί να ισχυριστεί ότι η Γερμανία θα αγνοήσει την Τουρκία όταν ένα πλήθος Τούρκων βρίσκονται στη Γερμανία, οι οποίοι μάλιστα έχουν και τη γερμανική υπηκότητα πάρει. Αυτά δεν ισχύουν. Ο καθένας έχει τις συμμαχίες του. Τούτων δοθέντων, εμείς κάνουμε την επίκληση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν πάβει η Τουρκία να έχει συμφέροντα με άλλες χώρες. Πώς να το κάνουμε? Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή συμπίπτουν δικά μας συμφέροντα με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Έτσι, αυτό που γίνεται για τις διάφορες ζώνες, για τους υδρογονάνθρακες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι η Τουρκία... Δηλαδή μπορεί να τη μαλώνουν την Τουρκία, να ενοχλούνται, να επιβάλλουν κυρώσεις. Μα αλλά δεν επιβάλλουν σημαίνει. Κυρώσεις, κυρία Γιαννάκου, το είπε και ο κύριος Παπαδημούλης. Ουσιαστικά αυτά είναι ακούστε, ούτε ο χρόνος από την ώρα που ανακοινώνονται οι κυρώσεις μέχρι να επιβληθούν, υπάρχει πάντοτε ένας χρόνος που μεσολαβεί. Έχει στείλει το Ιαβού στην Κύπρο εντωμεταξύ. Ένα λεπτό. Είναι άλλη υπόθεση της Κύπρου και άλλη υπόθεση τα ελληνοτουρκικά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν το ταυτίζεται. Κύπρος είναι μέλος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την άλλη, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί εκπλήσονται κάποιοι. Επειδή η κυρία Μέρκελ πήγε για να εγκαινιάσουν ένα γερμανοτουρκικό πανεπιστήμιο, ας το σημειώσουμε αυτό, γερμανοτουρκικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο, και με τον κύριο Ερντοάν προφανώς συζήτησαν διάφορα θέματα και προφανώς εκείνος για τα συμφέροντά του έθεσε στο τραπέζι διάφορα Μα θέματα. Μόνο που πάει η κυρία Γιαννάκου ή η κυρία Μέρκελ. Εσείς λέτε δηλαδή ότι δεν θα πάει η επίσκεψη? Όχι, αλλά θέλω να πω ότι ήδη δίνει ένα σήμα, όπως το αντιλαμβάνεται και ο απλός κόσμος, νομίζω. Δηλαδή, κυρία Μιχελιδάκη. Η πρόεδρος, η καγκελάριος της Γερμανίας πάει και επισκέπτεται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν από ένα. Όχι πολύ μακριά στο παρελθόν. Είχε ξαναπάει. Είναι και αυτά μηνύματα. Κυρία Μιχελιδάκη, ακούστε. Είπε ο κύριος Παπαδημούλης να είμαστε ρεαλιστές. Εάν εμείς θέλουμε όλα τα προβλήματα να λυθούν όπως θεωρούμε εμείς, αυτό δεν πρόκειται να γίνει, κυρία Μιχελιδάκη. Γι' αυτό υπάρχει διπλωματία, γι' αυτό υπάρχουν οι συνεννοήσεις. Ούτε εμείς θα επικρίνουμε γιατί πήγε η καγκελάριος εκεί. Δηλαδή θα επικριθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός γιατί είπα αύριο πάει στην Αίγυπτο, πάει στο Ισραήλ και τα λοιπά. Κυρία, για να ακούσει αυτή την κρίσιμη διάσκεψη του Βερολίνου και θεωρήθηκε ότι εμείς δεν είχαμε θέση. Η Τουρκία εκλήθη διότι έκανε τη συμφωνία αυτή με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, κακώς δεν εκλήθη η Ελλάδα, διότι ήταν γνωστό ότι αυτή η ζώνη που σχημάτισε με τη Λιβύη η Τουρκία είναι παράνομη και η ενέργεια αυτή είναι παράνομη. Και άρα είχαμε και εμείς λόγο. Δεν μας κάλεσαν όμως. Αυτό μας δίνει να ένα πω μήνυμα. Κάτι σε αυτό. Αν μου επιτρέπει, κυρία Γιαννάκου. Να τελειώσω. Αυτό μας δίνει ένα μήνυμα ότι πρέπει να καταβάλουμε ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες και να φέρουμε κυρίως την Ευρώπη μπροστά στις ευθύνες της. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Παπαδημούλη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν είπα να μην θέλω τυφλούμε. Το εννοούσα και στην αξιολόγηση αυτών που κάνουν οι άλλοι σε εμάς. Η μη πρόσκληση της Ελλάδας στο Βερολίνο ήταν πλήγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους κάτι που είχε πει και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ότι στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν φίλοι μόνιμοι και μόνιμοι αντίπαλοι, υπάρχουν συμφέροντα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι λάθος να εκπέμπει η Ελλάδα το σήμα του προβλέψιμου συμμάχου, του δεδομένου. Λοιπόν. Αυτή η λέξη που υπόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνομιλία με τον Τραμπ, σε αυτή την λυπηρή για κάθε Έλληνα συνέντευξη τύπου, όπου μίλησε ένα λεπτό Έλληνας Πρωθυπουργός και 17. Ο καναπές όπου μετατράπησε συνέντευξη τύπου με τον ένα πρωθυπουργό κομπάρσο, κακά τα ψέματα. Γι' αυτό θεωρώ όχι υπεύθυνες, χρησιμοποιώ ήπιες εκφράσεις, τις δηλώσεις του τύπου
καλύτερα που δεν μας κάλεσαν, δεν έγινε τίποτα που δεν μας κάλεσαν, που ακούστηκαν από βουλευτές και ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Κακώς δεν μας κάλεσαν. Πρέπει να εργαστούμε για να διορθωθεί αυτό το πράγμα και πρέπει να καταλάβουμε ότι στη Γερμανία, για λόγους οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων, θεωρώντας την Ελλάδα ως προβλέψιμο σύμμαχο, στο θέμα αυτό μας ρίχνουν, μας αδικούν. Έτσι εξηγείται και μη εφαρμογή των αποφασισμένων κυρώσεων και γι' αυτό ακριβώς πρέπει εμείς να πάρουμε πρωτοβουλία. Λοιπόν, αν περιμένουμε ότι οι ξένοι, κύριε Λασκαράτο, θα εργαστούν για τα δικά μας συμφέροντα ή σε μια περίπτωση θερμού επεισοδίου θα έρθουν και θα στείλουν τις αρμάδες τους να μας σώσουν, όπως έγινε το 1700 τάδε στο Ναβαρίνο και το 1800 τάδε στο Ναβαρίνο, είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι. Σήμερα τα πράγματα απαιτούν από μας να δουλέψουμε για τα δικά μας συμφέροντα και σε αυτό το θέμα χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα. Στα δύο λεπτά που μας έμειναν, κύριε Παπαδημούλη, να βάλουμε και ένα άλλο θέμα. Απλώς, επειδή η κυρία Γιαννάκου τώρα εδώ μπορεί να έχει και καμιά εσωτερική πληροφόρηση, να μας πείτε, επειδή είναι το θέμα, το πρωτοσέλιδο της Εστίας που μιλάει για μυστική σύσκεψη στο Μαξίμου για τον ανεθελοντισμό Ερντογάν την περασμένη Τρίτη με τον Πρωθυπουργό, πρέσβης και την ηγεσία του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το επιβεβαιώνετε, το γνωρίζετε? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, αλλά. Αυτό θα το θεωρήσω φυσιολογικό να γίνονται τέτοιες σκέψεις. Ακούστε, εγώ θέλω να σημειώσω κάτι. Η έννοια του προβλέψιμου που ανέφερε ο κύριος Παπαδημούλης σε σχέση με τον Πρωθυπουργό είναι για τα εσωτερικά του ΝΑΤΟ, για τίποτε άλλο. Για τίποτε άλλο. Κανείς δεν είναι προβλέψιμος εάν έχουμε τέτοια συμπεριφορά πλευράς Τουρκίας. Και βεβαίως είναι ολοφάνερο ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξωθήσει τα πράγματα στο να γίνει το δικό της. Εμείς, παρότι είμαστε μικρότερη χώρα, παρότι τα συμφέροντα, για να βάλουμε τα συμφέροντα κάτω, η Τουρκία ως μεγάλη χώρα ικανοποιεί περισσότερα συμφέροντα διαφόρων άλλων χωρών. Και να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Το οποίο δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Το μεταναστευτικό είναι ένα εργαλείο το οποίο εμάς μας έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Παρά τα αυτά. Παρά τα αυτά, εμείς εκτός από το διεθνές δίκαιο που έχουμε με το μέρος μας, έχουμε και τη δύναμη τη δική μας ως λαός, ως κράτος, ως εθνική άμυνα, ως κυβέρνηση, ως πολιτικό σύστημα. Θέλω πριν να κλείσουμε, αλλά πολύ σύντομα, κύριε Παπαδημούλη, επειδή διάβαζα τώρα στο Σαββατοκύριακο διάφορα άρθρα και γνώμες και που λέει ότι σε μια λογική προσφυγή στη Χάγη υπάρχει και το ενδεχόμενο η Ελλάδα να χάσει και το συνδέει με τη Συμφωνία των Πρεσπών σε μια λογική του ότι κλείνεις μέτωπα αλλά η χώρα ζημιώνεται, γιατί πολλοί Έλληνες δεν έχουν δεχτεί ακόμη αυτό το θέμα με τη Βόρεια Μακεδονία. Θα ήθελα την άποψή σας. Σας απαντώ 2-1 που λένε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα κάνει στα ελληνοτουρκικά αυτό που του έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μακεδονικό και στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή την άθλια μικροκομματική ψηφοθυρική αντιπολίτευση εμείς δεν θα την κάνουμε. Την ίδια ώρα που κάνουμε. Απολύτως σωστό. Και χαίρομαι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Δένδια, αφού κατακορόιδεψαν τον κόσμο και ψηφοθυρώντας, τώρα έχουν σηκώσει τη σημαία της αυστηρής εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία και θα τιμήσουν και θα τηρήσουν και συνδράμουν την προσπάθεια που κάνουμε όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και για τη Βόρεια Μακεδονία. Εμείς εξαιρούμε. Γιατί μου αρέσει να είμαι ακριβής. Τώρα και εγώ μπορεί να γίνω ακριβής και να χρησιμοποιήσω Και σας λέω ότι παρόλα όσα τραβήξαμε, εμείς δεν θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Η φράση που μου αρέσει πολύ που είπε ο Τσίπρας είναι «Εγώ δεν θα γίνω Μητσοτάκης στα θέματα της ελληνικής κοινωνίας». Με συγχωρείτε, τι τραβήξανε? Ότι πήγαν να λύσουν μόνοι τους το θέμα αυτό με τη σημερινή Βόρεια Μακεδονία? Τις καταγγελίες ότι ήταν μια προδοτική συμφωνία που πούλησε τα εθνικά συμφέροντα, κυρία Γιαννάκου. Πρέπει να ενημερώσουν κανέναν, ούτε το κοινοβούλιο, ούτε την αντιπολίτευση, ούτε κανέναν. Οι πάντες ήταν ενημερωμένοι. Κυρία Γιαννάκου, κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.
Ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών, μας περιμένει εδώ στη γνωστή θέση. Καλημέρα, Θέμη. Καλή εβδομάδα. Για τις 5 νέες προϋποθέσεις για την απόκτηση Golden Visa. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι μπορούμε να αποκτήσουμε την Golden Visa μόνο με ακίνητα. Πλέον βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει και με ομόλογα και με καταθέσεις και με εισφορά κεφαλαίων σε ανώνυμες εταιρείες που στοχεύουν και στην ακίνητη περιουσία, στην αγορά ακίνητης περιουσίας, σε νεοφύης επιχειρηματικότητα. Γενικότερα